Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην ώρα των πολιτών. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο κύριος Κοκκινίδης Τάτης, υποψήφιος δήμαρχος Πτολεμαϊδας με τον συνδυασμό, με το βλέμμα στο μέλλον. Καλησπέρα σας κύριε Κοκκινίδη. Καλησπέρα σας κυρία Φωτεινή. Ο συνδυασμός σας λοιπόν με το βλέμμα στο μέλλον, υποψήφιος δήμαρχος Πτολεμαϊδας, γνωστός, πολύ γνωστός, η ενασχόλησή σας με τα κοινά, να πούμε υψικάμινος. Μέσα από την Υψικάμινο και όχι μόνο, είστε γνωστός εκεί στους δημότες, στους πολίτες της Εορδαίας. Θέλω να μου πείτε, μιας και μπήκαμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, την απόφασή σας, για άλλη μια φορά, την απόφασή σας για να διεκδικήσετε τον Δήμο της Εορδαίας. Τελικά, έχει αλλάξει κάτι σε αυτό? Να σας πω, δεν έχει αλλάξει κάτι. Να σας ξεκινήσω έτσι από την αρχή, μια και είπατε και για την Υψικάμινο. Εγώ συμμετείχα στα κοινά από τα πολύ νεανικά μου χρόνια, από τα φοιτητικά μου χρόνια ακόμη, και με συλλόγους και με κινήσεις φοιτητικές. Είχαμε ένα στέκι πολιτισμού πολύ νωρίς, στη δεκαετία του 80 στην Πτολεμαϊδα, που δεν ξέρω πόσοι το θυμούνται από πτολεμαϊδιώτες. Στη συνέχεια στήσαμε τον Όμιλο Σκράμπλ μαζί με κάτι φίλους και γύρω στο 2000 κάναμε τον Όμιλο Σκράμπλ, όπου έγινε ένας όμιλος γνωστός σε όλη την Ελλάδα και συμμετέχει στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Κάναμε την κινηματογραφική λέσκη της Πτολεμαϊδας, με την οποία τώρα δεν ασχολούμαι, αν και υπάρχουν κάποιοι φίλοι εκεί και είναι και στο Δουσού και ασχολούνται με τον κινηματογράφο, αλλά λόγω πολλών ασχολιών. Και τελικά με την Υψικάμινο. Για μας ο πολιτισμός είναι βίωμα. Και για να χρησιμοποιήσω και όρους του επαγγέλματός μου, έχουμε δώσει εξετάσεις στον πολιτισμό εμείς και πετύχαμε, πήγαμε καλά. Δεν είναι κάτι που το κάναμε για λόγους, έτσι το έχω πει και άλλη φορά, για το Θεέ Αθήνε ή για να το γράψουμε στο βιογραφικό μας. Ήταν κάτι που το είχαμε ανάγκη και που το είχε ανάγκη και η περιοχή και γι' αυτό συμμετείχαμε και πήγε πάρα πολύ καλά. Αν θα άλλαζα τίποτα, δεν θα άλλαζα τίποτα. Η ενασχόληση με τα κοινά με έφερε στην επιφάνεια και στο προσκήνιο και σε μια προτροπή και από συμπολίτες να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Και επειδή εγώ και κάποιοι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι που κάνουμε κριτική, θεωρώ ότι δεν πρέπει να μένουμε μόνο στην κριτική, αλλά να δοκιμαστούμε, να δούμε, να μας κάνουν και άλλοι κριτική, να δούμε πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που έχει ο τόπος. Αυτό που με έκανε να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση στον πρώτο βαθμό, που θεωρώ ότι είναι ο πιο δύσκολος από όλες τις πολιτικές, ας πω, ενασχολήσεις, είναι ότι πρώτος βαθμός και τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεσα και απτά αποτελέσματα. Έχω δει πράγματα στην περιοχή που ενώ θεωρούνται αυτονόητα δεν γίνονται, δηλαδή εδώ κυνηγάμε το αυτονόητο κάποια στιγμή και νομίζω ότι όταν κάποιος κάνει έτσι μια καλή και σοβαρή δουλειά και υπεύθυνη, αμέσως φαίνεται το αποτέλεσμα και αυτό μ' αρέσει και με έκανε να οδηγηθώ στο να βάλω υποψηφιότητα. Είστε απολύτως σαφείς, κύριε Κοκκινίδη. Μακρύς ο προεκλογικός αγώνας, φαντάζομαι οργώσατε όλη την περιοχή εκεί της Εορδαίας που θα είστε υποψήφιος. Θέλω να μου πείτε λοιπόν πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να βρείτε κοινό εντός εισαγωγικών, μιας και τα προβλήματα είναι πολλά, ο κόσμος έχει πολλά προβλήματα. Βλέπετε ότι το ενδιαφέρον είναι το ίδιο σε ό,τι έχει να κάνει με τις εκλογές δημοτικές, περιφερειακές, γενικότερα με την αυτοδιοίκηση, όπως παλαιότερα, ή ο κόσμος είναι απορροφημένος, οι ψηφοφόροι, στα προβλήματά τους και αν σας πλησιάζουν, ο δεύτερος και άλλος ερώτησής μου, ποια είναι τα προβλήματα που σας μεταφέρουν? Δυστυχώς, είναι πολλά. Λοιπόν, να σας πω, ο κόσμος έδειχνε έτσι μαζεμένο στην αρχή, δεν πολύ συμμετείχε, δεν ήταν πολύ εκδηλωτικός. Εγώ είχα ένα κοινό ήδη όταν ξεκίνησα από το γεγονός ότι είμαι καθηγητής στα σχολεία της Πτολεμαϊδας και με ξέρανε και οι μαθητές και οι γονείς, οπότε ήμουνα κάπως γνωστός σε τέτοιους κύκλους. Όμως όταν ξεκίνησα τις επισκέψεις στα καφενεία, σε χώρους στους οποίους δεν συχνάζω και δεν είχα ποτέ επαφή και σε μεγαλύτερες ηλικίες, δεν είχα κοινό. Θεωρώ όμως ότι επειδή εγώ αυτά που λέω είναι ειλικρινή και δεν τα λέω ούτε γιατί έχω κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού μου, ούτε γιατί έχω κάτι να κερδίσω από αυτή τη διαδικασία, ξεκίνησα να κάνω κάτι με την έννοια ότι ελάτε όλοι μαζί να αγωνιστούμε να κάνουμε κάτι για την Εορδαία.
Αυτό το πράγμα ο κόσμος το βλέπει και το νιώθει. Νιώθει δηλαδή το αληθινό, στα δικά μου λόγια νομίζω, και ανταποκρίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι και χθες μάλιστα σε χωριό μου έλεγε ένας συντοπίτης εκεί πώς γίνεται ενώ δεν σε ήξερα να σε ψηφίσω τώρα χωρίς να σε ξέρω τόσο καιρό. Θέλω να πω ότι ο κόσμος έχει και ανάγκη από μία επαφή, ειδικά θέλω να αναφερθώ λίγο στα χωριά τα οποία τα έχουμε παραμελήσει ούτως ή άλλως και τα παραμέλησε και ο νόμος ο εκλογικός ο προηγούμενος. Οι κάτοικοι των χωριών έχουν τόσο ανάγκη για επαφή, δηλαδή αν μπορούσε κάποιος να πηγαίνει συνέχεια στα χωριά θα του είχαν κάνει άγαλμα. Γιατί δυστυχώς λείπουν οι αρχές από τα χωριά. Σε όποιο χωριό και αν πήγα, επειδή δεν ξέραν ότι εγώ βάζω πρώτη φορά, νομίζαν ότι έχω ξανά ασχοληθεί πιθανόν, μου λέγανε, α, ξέρω, κάθε 5 χρόνια θα έρχεστε. Θα έρχεστε να μας βλέπετε μόνο στις εκλογές όπως κάνουν όλοι. Mm. Και εγώ λέω ότι εγώ είναι στοίχημα για μένα. Δεν έχω βάλει ποτέ άλλη φορά υποψηφιότητα, αλλά ακόμη κι αν, ας πούμε, ο ίδιος ο Δήμαρχος έχει πολύ φόρτο εργασιών και δεν μπορεί να επισκεφθεί τα χωριά, μπορεί να πάει ένας σύμβουλος, μπορεί να πάει ένας αντιδήμαρχος, μπορεί να δει τα προβλήματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο τα χωριά τα έχουμε παραμελημένα. Έχουν ανάγκη οι άνθρωποι αυτοί και αυτό είναι από τα καλά του προεκλογικού αγώνα. Μέσα στην όλη κούραση και μέσα στη διαδικασία που όπως ακούτε για τη φωνή μου είναι και βραχνιασμένη ναι, και είμαι λίγο σε μια κατάσταση ιδιαίτερη mm-hmm. και έχω κιόλας και αύριο την Πέμπτη, μεθαύριο την Πέμπτη να μιλήσω στην κεντρική πλατεία της πόλης και προσπαθώ να κάνω τη φωνή μου. Μέσα σε όλη τη διαδικασία την κουραστική όντως υπάρχει το πολύ καλό ότι βλέπεις συμπεριφορές ανθρώπων, βλέπεις ακόμη και τις συμπεριφορές των ανθρώπων mm. που δεν είναι φιλικοί μαζί σου ή που κάνουν το φίλο και ξέρεις και καταλαβαίνεις ότι δεν θα είναι κοντά. Ναι. Έχει ενδιαφέρον και μ' άρεσε η διαδικασία αυτή, μπορώ να σας πω. Δεν ξέρω αν είναι μαζοχιστικό. Με ρωτάτε και συμπεριφορές, κύριε Κοκκινίδη. Ναι, έτσι. Μ' άρεσε και από αυτή την πλευρά. Θέλω να μου πείτε, μιας και οργώσατε όλη την περιφέρεια εκεί, τον Δήμο Εορδαίας, η προτεραιότητά σας, θα περάσουμε στα σημαντικά προβλήματα και πού εσείς τα εντοπίζετε. Αν έχει υπάρξει όμως κάποιο πρόβλημα το οποίο δεν είχατε εντοπίσει και έχει μπει ως πρώτη προτεραιότητά σας μετά από τις περιοδίες που κάνατε. Κοιτάξτε, τα προβλήματα λίγο πολύ ήταν γνωστά, ειδικά τα της καθημερινότητας, αλλά αυτό που το ήξερα μένα, αλλά δεν ήξερα από μέσα πώς είναι το πρόβλημα της μεταλιγνητικής εποχής και γενικά το θέμα της ΔΕΗ και της τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας. Αυτό το ξέρουμε σαν πολίτες, αλλά εγώ επεδίωξα και έκανα μία έτσι θεσμική, έκανα κάποιες θεσμικές επαφές. Πήγα σε ένα ταξίδι αστραπή στην Αθήνα για να συναντήσω τον πρόεδρο της ΔΕΗ, για να μιλήσω θεσμικά, για να δω τι γίνεται με τη ΔΕΗ, ποια είναι η άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Προέδρου της ΔΕΗ για την επιχείρηση, αλλά και για την τηλεθέρμανση της Πτολεμαΐδας. Εγώ νομίζω πολύ ότι σημαντικό και αυτό, κύριε είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την περιοχή. Όλα είναι σημαντικά, όχι ότι η καθημερινότητα δεν είναι λιγότερο σημαντική, αλλά εδώ ακούγαμε και βλέπαμε, καταρχήν δεν έχει η Πτολεμαΐδα εφεδρεία. Δεν έχει, δηλαδή είχε μία παροχή από ένα εργοστάσιο, ήταν ο ΑΕΣ Πτολεμαΐδας, μετά συνδεθήκαμε με τον ΑΕΣ Καρδιάς. Η Ευρώπη προτείνει να κλείσουν οι λιγνητικές μονάδες, όλο πιέζει για τη μείωση του λιγνίτη. Εμείς μένουμε εκτεθειμένοι, άρα υπήρχε θεωρητικά ένας κίνδυνος να βρεθούμε κάποιους χειμώνες χωρίς τηλεθέρμανση. Ναι. Αυτό το πράγμα εγώ ήταν από τα πρώτα μου μελήματα. Δηλαδή ξεκίνησα και έκανα θεσμικές, όπως σας είπα, επαφές. Μίλησα και με τον πρόεδρο της ΔΕΗ για να δω την άποψή του, αλλά μίλησα και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Καρυπίδη, μίλησα και με τον Δήμαρχο της Πτολεμαΐδας, τον Ίν, τον κύριο Ζαμανίδη, μίλησα όμως και με το σωματείο της ΔΕΗ, πήγα στο Σπάρτακο δηλαδή, ναι, για να δω και την άποψη του σωματείου, για να έχω μια πιο σφαιρική εικόνα, για να βγάλω συμπέρασμα για το τι πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι εμείς πρέπει και η άποψη του συνδυασμού μας είναι ότι πρέπει να διατηρήσουμε την ενεργειακή ταυτότητα της περιοχής, για να μην κινδυνεύσουν οι θέσεις εργασίας. Έχουμε διαβεβαιώσεις προφορικές, οι οποίες θα γίνουν και γραπτές από το Υπουργείο κάποια στιγμή, ότι η Πτολεμαΐδα 3 και 4 του ΑΕΣ Καρδιάς δεν θα κλείσει. Άρα θα στηρίξει την τηλεθέρμανση της πόλης μέχρι να δοθεί η Πτολεμαΐδα 5 και να συνδεθεί εκεί η πόλη. Που σημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο δυσίωνα. Υπάρχουν λίγες πιθανότητες να κινδυνεύσουμε. Παρ' όλα αυτά θα είμαστε πάντα εκεί, θα είμαστε πάντα σε εγρήγορση και εμείς και ο λαός της πόλης, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ξέρετε, μπορούμε να πιέσουμε και εμείς να διατηρηθεί ο σταθμός και να διατηρηθεί και αργότερα σε εφεδρεία, ναι, να είναι σε ψυχρή, όπως λένε κάπως, ψυχρή εφεδρεία, ώστε να δίνει τηλεθέρμανση, γιατί ακόμη και όταν θα συνδεθούμε με την 5, να έχουμε σαν εφεδρεία την 34. Ναι, αν δεν γίνει,
Υπάρχουν εναλλακτικές, υπάρχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες θα μπουν στο μείγμα ούτως ή άλλως διότι πιέζει η Ευρώπη. Υπάρχει ο ΤΑΠ. Ευτυχώς και έγινε και η εξαγγελία από τον Περιφερειάρχη ότι και έγινε και η καινούργια σύμβαση που δόθηκαν δύο αναμονές στον Περδίκα και στην Καστοριά. Εδώ είχε συμβεί το απίστευτο, θα περνούσε αγωγός χωρίς να έχουμε δικαίωμα να μόνο θα περνούσε από τα χωράφια μας. Δηλαδή, τέλος πάντων, το αφήνω στην άκρη. Άρα λοιπόν, έχουμε έναν τρόπο εξασφάλισης. Υπάρχουν και άλλα πράγματα πιθανόν, ας πούμε, επέκτασης της τηλεθέρμασης, κάτι που θα σώσει τα χωριά. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αν μπορέσουμε να επεκτείνουμε την τηλεθέρμαση στα χωριά, θα γλιτώσουν 3 και 4 χιλιάρια, θα γλιτώνουν οι κάτοικοι κάπου τον κάθε χειμώνα. Και αυτό είναι εφικτό να γίνει, με την έννοια ότι ήδη τα θερμικά που θα δίνει η Πτολεμαϊδα 5 είναι 140 ΜΒ, ενώ ήδη παίρνουμε 100 περίπου για να θερμαθεί η πόλη. Άρα έχουμε ένα περίσσευμα, θα μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό. Όταν δε συνδεθεί η Πτολεμαϊδα με την Πτολεμαϊδα 5 και γίνει ο αγωγός για να συνδεθεί η τηλεθέρμασή της, να ξέρετε ο αγωγός θα περάσει μπροστά από το Καργιοχώρι και τον Άγιο Χριστόφορο. Εγώ θα είμαι εκεί. Από όποια θέση και αν είμαι, είτε είμαι δήμαρχος, είτε είμαι στην αντιπολίτευση, γιατί θα είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω απλής αναλογικής, και θα κάνουμε αγώνα να συνδεθεί το Καργιοχώρι και ο Άγιος Χριστόφορος. Είναι τα έξοδα. Είναι από τα προτάγματά σας. Είναι ένα πρόταγμα για το συνδυασμό μας και είναι, όπως έχουμε δει και από τις συζητήσεις και με τους θεσμικούς παράγοντες, έχουμε δει ότι δεν είναι πολύ έξοδο το έργο. Δεν είναι δηλαδή ένα τίποτα το να συνδεθούν τα δύο χωριά. Και εμείς θα προτάξουμε ότι δεν μπορεί να περάσει ο αγωγός μπροστά από τα χωριά και να μην τα συνδέσει. Άρα, εγώ θέλω να πω στους πολίτες του Καργιοχωρίου και του Αγίου Χριστοφόρου ειδικά, ότι θα είμαστε δίπλα και θα κάνουμε μεγάλο αγώνα και πιστεύω ότι θα συνδεθούν τα δύο χωριά όταν θα συνδεθεί και η Πτολεμαϊδα με την Πτολεμαϊδα 5, η τηλεθέρμασή της. Μακάρι, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γενικότερα για τους πολίτες εδώ της Δυτικής Μακεδονίας η θέρμανση, γιατί αν εξαιρέσουμε την πόλη της Κοζάνης και τον οικισμό, το τοπικό διαμέρισμα της Νέας Χαραυγής και την Αμύντο, Πτολεμαϊδα και τις περιοχές εκεί που έχουν τηλεθέρμανση, οι υπόλοιπες περιοχές, η αλήθεια είναι ότι υποφέρουν. Θέλω να περάσουμε λίγο στους βασικούς άξονες που θα κινηθεί ο Στάθης ο Κοκκινίδης στην περίπτωση, την επομένη, στην περίπτωση που εκλεγείται, αν εκλεγείται, δήμαρχος. Ναι. Προσέξτε, επειδή η περιοχή μας έχει πολλά προβλήματα, έχει πράγματα που εγκαταλείφθηκαν και για χρόνια, όχι από την τωρινή Δημοτική Αρχή, εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω, θέλω να πω ότι δεν καταλαβαίνω τι γινόταν τόσα χρόνια, τέλος πάντων, έχει πράγματα που είναι σκούρα και μελανά. Όμως, εμείς όταν ξεκινήσαμε τη σκέψη μας για την κάθοδό μας αυτής της εκλογές, είδαμε ότι έχει και προοπτικές. Δηλαδή, θα σας πω τα μελανά να ξεκινήσουμε, αλλά θα δείτε και μετά όταν θα καταλήξουμε, θα δούμε ότι η πόλη έχει προοπτική, μπορεί να έχει όραμα και μπορεί να αγωνιστεί να πετύχει το όραμά της και να πάει πολύ καλά και να δούμε διαφορά στις ζωές μας. Καταρχήν, το πιο μελανό σημείο απ' όλα είναι ότι οι πολίτες της Εορδαίας δεν επικοινωνούν με το Δήμο. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αν έχεις κάποιο πρόβλημα, αν γίνει κάποια βλάβη σε κάποιο δίκτυο. Τι εννοείται, ότι δεν υπάρχει εξυπηρέτηση πολιτών? Δεν υπάρχει γραφείο επικοινωνίας με τον πολίτη. Και εγώ υπόσχομαι από αυτό το βήμα εδώ στους πολίτες ότι τις πρώτες μέρες θα κάνουμε γραφείο επικοινωνίας με τον πολίτη. Θα το στήσουμε και με πρόσωπα και με υπολογιστές και θα μπορεί ο πολίτης να επικοινωνήσει άμεσα. Να έχει τριπλό ρόλο αυτό το γραφείο, το έχω ξαναπεί. Πρώτον, θα ενημερώνει ο πολίτης για τα πιθανά προβλήματα που του συμβαίνουν λόγω δικτύων, λόγω διαφόρων, ζημιών και καταστροφών. Δεύτερον, θα μπορεί να πει την πρότασή του ο ίδιος για κάποια θέματα που θεωρεί ότι μπορεί να λύνεται έτσι. Άρα, ο Δήμος θα ακούει τους πολίτες, θα έχει επαφή με τους πολίτες και θα παίρνει τη γνώμη τους και θα μπορεί να επικοινωνεί μαζί τους. Και το τρίτο είναι ότι θα ενημερώνει τους νέους, τις γυναίκες, όλους τους άνεργους για τα προγράμματα που τρέχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν προγράμματα που τρέχουν για Δήμους, υπάρχουν προγράμματα που τρέχουν για ιδιώτες, υπάρχουν κρατικά προγράμματα. Θα πρέπει οι πολίτες να είναι ενήμεροι ή τουλάχιστον να μπορούν να ενημερωθούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό που συμβαίνει τώρα στην πόλη μας και στην περιοχή μας, στην Εορδαία, είναι ότι δεν υπάρχει επικοινωνία. Άρα, πρώτο μας μέλημα, γραφείο επικοινωνίας με τον πολίτη. Ναι.
Από εκεί και πέρα, αφού αρχίσουμε να επικοινωνούμε, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να κάνουμε τις υπηρεσίες του Δήμου Ιορδαίας να λειτουργούν άψογα. Είτε είναι τεχνική υπηρεσία, είτε είναι πολεοδομία, είτε είναι τα συνεργεία, είτε είναι οι επιχειρήσεις. Θέλω να πω ότι και εδώ υπάρχει μια εγκατάλειψη. Πήγαμε στην πολεοδομία και την τεχνική υπηρεσία που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο και είδαμε τα αρχεία στα σκαλιά του υπογείου προς το υπόγειο. Μας λέγανε οι ίδιοι ότι είναι στο υπόγειο και πλημμυρίζει και σαπίζουν, δηλαδή έχουν χαθεί κάποια από αυτά. Στην πολεοδομία δεν υπάρχουν υπολογιστές, δεν μπορεί η πολεοδομία της Ιορδαίας να εκδώσει ηλεκτρονικές άδειες, που είναι ανήκουστο για την εποχή που ζούμε, δηλαδή να γίνονται τα πράγματα όπως γίνονταν πριν χρόνια. Δεν υπάρχουν μηχανικοί, ο αριθμός των μηχανικών είναι τόσο λίγος που δεν είναι εύκολο να γίνουν οι μελέτες. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν οχήματα. Δεν υπάρχουν οχήματα γενικώς στις υπηρεσίες του Δήμου. Έχει ένα όχημα στα συνεργεία, αν δηλαδή ο ηλεκτρολόγος πάρει το όχημα και πάει στη βλάστη παράδειγμα, οι άλλοι όλοι περιμένουν. Δεν υπάρχει όχημα για να μετακινηθούν. Δεν υπάρχει το καλαθοφόρο, έχει χαλάσει και δεν, και νοικιάζουμε από ιδιώτη. Θέλω να πω, και δεν τα λέω με την έννοια του αυτού του γκρινιάρη που να κατηγορήσω τους προηγούμενους και να πω αυτοί φταίνε κτλ. Αλλά δεν μπορεί τώρα, θα δώσουμε 35.000 ευρώ γιατί νοικιάσαμε το καλαθοφόρο από τον ιδιώτη και δεν κοιτάξαμε να κάνουμε κάτι ή να το επισκευάσουμε ή να δούμε πώς θα αγοράσουμε καινούριο. Το αφήνω. Επειδή λοιπόν δεν λειτουργούν οι υπηρεσίες και ο πολίτης έχει μια διάθεση άσχημη και λέει: έχουμε όλα διαλυμένα τώρα τύπου και δεν. Και θα παρκάρει και παράνομα και θα κάνει και στο πεζοδρόμιο, θα ανεβάσει το αυτοκίνητο γιατί βλέπει ότι ούτε η δημοτική αστυνομία εμφανίζεται πουθενά. Εγώ νομίζω ότι η δημοτική αστυνομία πρέπει να αναβαθμιστεί και να αναλάβει το ρόλο τον οποίο, τους ρόλους μάλλον, που, γιατί έχει πολλούς ρόλους η δημοτική αστυνομία, για να μπορέσει να στηρίξει και την προσπάθεια. Να λειτουργούν όλα όπως πρέπει για να λειτουργούν και οι πολίτες όπως πρέπει. Mm-hmm. Αλλάζουν οι περιοχές, οι τόποι όταν αλλάζουν, τους αλλάζουμε και εμείς. Μιας και μιλάμε για προβλήματα για πολίτες, το σημαντικότερο όλων των ανθρώπων είναι η υγεία. Θέλω να πάμε λίγο στο ποδοσάκιο. Θέλω ξεκινώντας να μου πείτε δύο λόγια για την δωρεά ελικοπτέρου της δαπάνης. Θέλω να μου πείτε λίγο την άποψή σας γι' αυτό. Κοιτάξτε. Εγώ όταν το άκουσα, να σας πω την αλήθεια, εκνευρίστηκα. Δεν γέλασα καν. Δηλαδή, το γεγονός ότι, όπως σας έλεγα πριν, δεν έχει καμία υπηρεσία οχήματα και θα μπορούσαμε, ας πούμε, με τα λεφτά αυτά των 350.000 να πάρουμε και 20 ηλεκτρικά οχήματα κιόλας, να μην καταναλώνουν καν βενζίνες και πετρέλαια και να έχουν όλες οι υπηρεσίες μας να είναι καλυμμένες και να είναι και οι πολίτες καλυμμένοι. Όσο θα είναι καλυμμένη η υπηρεσία, θα είναι και οι πολίτες. Η αγορά ενός ελικοπτέρου, ξέρετε, σημαίνει πρώτον 350.000 κατευθείαν για την αγορά. Δεύτερον, θέλει στήριξη από πιλότους. Θέλει 4 πιλότους για να είναι 2 βάρδιες. Οι πιλότοι αυτοί είναι των 3.000 ευρώ. Δεν είναι πιλότοι που θα πάρουν 300 ευρώ μισθό. Άρα, δηλαδή, εμείς ξεκινάμε με ένα έξοδο 12.000 το μήνα κατευθείαν. Θα είναι ένα ελικόπτερο το οποίο θα θέλει σέρβις, θα θέλει ανταλλακτικά, θα θέλει κίνηση, τα καύσιμα. Το κέντρο αυτά, κύριε Κοκκίνη. Να σας πω λίγο κάτι. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι αναγκαίο. Και με δεδομένο ότι έχει και ελικοδρόμιο το Ποδοσάκι. Ναι, έχει. Αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν και δεν μπορεί ένας Δήμος μόνος του να στηρίξει ένα ελικόπτερο. Αν θα κάναμε ένα ελικόπτερο για τη Δυτική Μακεδονία, θα μπορούσε ίσως να στηριχθεί από όλους. Γιατί ξέρω και είδα και τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ που ανακοίνωσε ότι το ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας έχει 2 τα οποία είναι καθυλωμένα. Εμείς να σας πω κάτι. Και ποια είναι η αναγκαιότητα τη στιγμή που ο χρόνος που θα κάνει ένα ελικόπτερο μπορεί να είναι περίπου και ο ίδιος που κάνει το ασθενοφόρο να πάει στην. Δηλαδή, αν το ελικόπτερο είναι στο νοσοκομείο και είναι χαρακτηρισμένο του νοσοκομείου και θα πρέπει να κάνει ειδικά χαρτιά, αν να χτυπήσουμε ξύλο κάποιος τραυματιστεί στο ορυχείο, για να ξεκινήσει από εκεί να κάνει ειδικά χαρτιά να πάει στο ορυχείο, να φορτώσει, να πάει στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω έχει κάνει 3/4 ήδη να φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή είμαστε περίπου στον ίδιο χρόνο. Εξάλλου, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, 2 περιστατικά στα 10 χρόνια είχε η Δυτική Μακεδονία που χρειάστηκαν διακομιδή. Nice. Εγώ να σας πω, βεβαίως και θα μου πείτε τώρα αν κινδυνεύσει μια ζωή, τώρα εσύ λες για το ένα και τα δύο, και το ένα έχει σημασία και η μία ζωή έχει σημασία. Αλλά όταν θα έχουμε ένα ελικόπτερο που επειδή για 5 χρόνια πιθανόν δεν θα δουλέψει, θα καθυλωθεί, πάλι δεν θα βοηθήσουμε τον έναν ο οποίος θα έχει ανάγκη για διακομιδή. Και γι' αυτό και ξέρετε, παντού καλούν το στρατό και καλούν τα ελικόπτερα του στρατού. Δεν παίρνει ο κάθε Δήμος ελικόπτερο για να έχει να κάνει τις ανάγκες του. Μάλιστα. Όλοι οι Δήμοι θα θέλαν να κάνουν διακομιδή. Μάλιστα. Είστε σαφείς, κύριε Κοκκινίδη, να περάσουμε σε ένα άλλο. Ποδοσάκιο νοσοκομείο, βέβαια, θεωρείτε ότι η λειτουργία του είναι αυτή που πρέπει να γίνει, πρέπει να αλλάξει κάτι, πρέπει να βελτιωθεί ενδεχομένως. Νοσοκομείο. Mm-hmm. Καταρχήν να σας πω ότι το νοσοκομείο είναι ένα από τα οραματικά που σας έλεγα για την περιοχή. Δηλαδή σας είπα ότι υπάρχει
μελανά, υπάρχουν μελανά σημεία και υπάρχουν και οραματικά πράγματα. Γιατί το νοσοκομείο θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό? Πρώτον, έχει παραδοθεί η ογκολογική κλινική. Είναι μια καταπληκτική κλινική, την είδαμε. Έχει σημεία που είναι πολύ σύγχρονα και υπολογιστές και τα μηχανήματα και τα σημεία όπου γίνονται διαχειρίσεις είναι υπερσύγχρονα. Έχει στελεχωθεί σχετικά καλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια με την αρχή της κρίσης όπου υπήρχε πολύ μεγάλη έλλειψη και σε γιατρούς και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Αλλά το γεγονός ότι αν προσπαθήσουμε σαν κοινωνία και στηρίξουμε την ογκολογική με γιατρούς, με νοσηλευτικό προσωπικό, με ειδικευόμενους και επειδή υπάρχει ήδη και το πανεπιστήμιο, δηλαδή έχουμε πάρει άλλες δύο σχολές. Αν θα έχουμε τρεις σχολές, είναι σχολές υγείας και οι τρεις. Τμήματα υγείας. Άρα, αν κάνουμε σχολή υγείας και συνδέσουμε πανεπιστήμιο με νοσοκομείο, θα έχει το ένα και θα ανεβάζει το ρόλο του άλλου. Πιθανόν κάποιο κομμάτι του νοσοκομείου να γίνει πανεπιστημιακό. Στη συνέχεια, αν μετά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας που τώρα θεσπίστηκε γίνει μεγάλο όπως περιμένουμε και θέλουμε να το στηρίξουμε και αυτό για να γίνει μεγάλο, κάνει και άλλα τμήματα υγείας, προφανώς θα έρθουν μαζί με τα ήδη υπάρχοντα στην Πτολεμαϊδα. Άρα, εμείς θέλουμε να διεκδικήσουμε από την κοινωνία όλης της περιοχής ότι η Πτολεμαϊδα δικαιούται τα τμήματα υγείας, γιατί και κτηριακά το Ποδοσάκιο είναι νομίζω το καλύτερο από τα 5 νοσοκομεία που υπάρχουν. Θέλω να μου πείτε, επειδή ο χρόνος μας περνάει, έχει περάσει κύριε Κοκκινίδη, τα χαρακτηριστικά λοιπόν που έχουν οι υποψήφοι στο ψηφοδέλτιο με το βήμα στο μέλλον. Με το βλέμμα στο μέλλον. Με το βλέμμα στο μέλλον, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Κοιτάξτε, εμείς κατορθώσαμε και κάναμε μια ομάδα που είναι πάρα πολύ δεμένη. Εγώ θεωρώ ότι ο Δήμος για να διοικηθεί θέλει πολύ καλή ομάδα. Δεν θέλει ενός ανδρός αρχή. Δεν μπορώ ούτε εγώ ούτε νομίζω κάποιος άλλος να είναι παντογνώστης και να κάνει τα πάντα. Άρα εγώ από την αρχή όταν αποφάσισα να κατέβω και προσπαθούσα να σκεφτώ με το επιτελείο μου ποιον κόσμο θα καλέσω για να στελεχώσει το ψηφοδέλτιό μας, είχα διακρίνει κάποιες ειδικότητες τις οποίες οφείλω να σας πω ότι κατά 95% πέτυχα αυτό που ήθελα. Δηλαδή φυσικά υπάρχουν και άνθρωποι που λένε όχι δεν μπορώ να μπω, δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική, δεν κάνω. Αλλά εγώ σχεδόν ολοκληρωτικά πέτυχα το σχέδιό μου έτσι όπως το είχα κάνει. Δηλαδή, πέτυχα να έχω ανθρώπους με επαγγέλματα που έχουν σχέση με το Δήμο και με τις δουλειές που γίνονται στο Δήμο, δηλαδή γεωπόνους, δασολόγους για τα τμήματα τα πρασίνου, μηχανικούς για τα διάφορα έργα. Έχουμε εργολάβο, έχουμε ανθρώπους της δουλειάς, ακόμη και οι άνθρωποι που μπορεί και να μην έχουν επάγγελμα, αν δεις στα μάτια τους ότι έχουν όρεξη και έχουν την αγάπη για τον τόπο και θέλουν να προσφέρουν, δεν χρειάζεται να είναι ο πυρηνικός. Μπορεί να είναι άνεργος, να μην έχει τίποτα και όμως να δεις ότι μπορεί να προσφέρει. Άρα είναι παιδιά όλα τέτοια και είναι όλοι αγαπημένοι. Ακόμη, αν θέλετε να ξέρετε, έχουμε μαζί μας και τον κύριο Γιώργο που είναι μεγάλο σε ηλικία, είναι εκεί στην ΠΟΑΕΑ, στην Εθνική Αντίσταση και είναι ένας τόσο ζωντανός άνθρωπος. Αν σας πω ότι κάνει, γυρίζει παντού και έχει τόση ενέργεια που είναι σαν να είναι 20χρονος, είναι εντυπωσιακό. Έχουμε και τα νέα μας παιδιά. Έχουμε νέα παιδιά που θα αναλάβουν τους τομείς της ενημέρωσης από Ευρώπη και τα προγράμματα και είναι πολύ ζωντανά παιδιά και πολλοί και ξέρουν και να το κάνουν από το ότι το κάνουν ήδη και για τον εαυτό τους. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα ασχοληθούν με τη SkinCep, την καινούργια μορφή συνεταιρισμών. Οπότε θα είναι και αυτό μια πολύ καλή προοπτική για τον τόπο. Άρα έχουμε κατορθώσει να έχουμε πρώτον μια πολύ έτσι πολυσχηδή ομάδα, πώς να το πω, η οποία είναι όμως και πολύ δεμένη. Εμείς δεν έχουμε αυτό, τίποτα και μάλιστα να σας πω και όλοι ενδιαφέρονται για το κοινό καλό. Δεν λέει κανείς εγώ να πάρω ψήφους, να μην πάρει ο άλλος, να πάρω εγώ αυτό που το έχω δει να γίνεται αλλού. Σημαντικό αυτό και μακάρι να είναι έτσι, κύριε Κοκκινίδη, είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να μου πείτε κλείνοντας, τι χαρακτηριστικά και ποιες ικανότητες πρέπει να έχει ο επόμενος δήμαρχος Ορδέας. Κοιτάξτε τώρα, νομίζω όπως σας είπα ότι είναι θέμα της ομάδας, αλλά εγώ νομίζω η ειλικρίνεια και η ευθεία αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι ένα χαρακτηριστικό σημαντικό. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να κρύψουμε τίποτα. Δεν ήρθαμε εδώ για να κάνουμε τίποτα για τον εαυτό μας. Δεν ήρθαμε για να έχουμε ένα έργο έτοιμο και να το κρατήσουμε στην τελευταία στιγμή της τετραετίας, ώστε να πιέσουμε τον κόσμο και να του πούμε άντε ξαναψήφισέ μας τώρα γιατί σου κάνω τον δρόμο. Υπήρχαν συμπεριφορές που ήταν απαράδεκτες και συνέβαιναν όλα τα χρόνια. Δυστυχώς ξεκίνησαν πριν την κρίση. Ελπίζω η κρίση να έβαλε μυαλό σε κάποιες τέτοιες συμπεριφορές, γιατί ακούω όμως και τώρα ότι τάζουν δουλειές, ότι τάζουν απασχόληση οι αντίπαλοι μας, που σημαίνει ότι
δεν έχουν σκεφτεί καλά τι γίνεται. Εδώ η χώρα είναι σε κατάσταση ιδιαίτερη. Δεν έχουμε ούτε να τάξουμε, έχουμε να αγωνιστούμε και αν υπάρχουν δουλειές θα δούμε τι θα κάνουμε και θα προσπαθήσουμε ο κόσμος να ευχαριστηθεί και να μπορέσει να ζήσει καλύτερα. Δεν είναι ούτε για πονηριές, ούτε για πράγματα πλάγια. Ευθέως θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα, που είναι και η ειδικότητα των μαθηματικών βέβαια, η λύση των προβλημάτων. Οπότε... τον οποίο και γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Κοκκινίδη. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ. Σήμερα εδώ. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και ήμασταν και περάσαμε και πολύ ωραία την ώρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και εσάς που μείνατε μαζί μας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.